I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache. Εσύ είσαι η πρώτη μου συνέντευξη για φέτος και είμαι ευτυχισμένος γιατί είσαι και γουρλής. Χαρά μου, χαρά μου. Πώς πέρασες, ξεκουράστηκες, έκανες διακοπές σου? Ιδιαίτερο το καλοκαίρι, με προσοχή. Μάσκες, όλη η οικογένεια μαζί. Καμπίνες, τεστ, αντισηπτικά. Όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Όταν δεν έχεις τα πολύ ωραία γυρίσματα του MasterChef, έχεις μόνο τα δύο μαγαζιά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις? Τα δύο μαγαζιά είναι full-time δουλειά. Όταν δεν υπάρχει το MasterChef, που η αλήθεια είναι ότι καταναλώνει πολύ χρόνο από την ημέρα μου, μένει περισσότερος χρόνος για την οικογένεια, για τα παιδιά, άντε και μένει και λίγος για μένα. Να κοιμηθώ παραπάνω, να παίξω κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ξεκίνησα και γυμναστική, γιατί έπρεπε. Ναι. Γιατί έπρεπε? Γιατί είχα να κάνω πάρα πολύ καιρό και έπρεπε να δυναμώσει το σώμα για να μπορώ να παίρνω αγκαλιά τα παιδιά. Με τα παιδιά σου τι μαγείρεψες? Τους έβαλες στην κουζίνα ή όχι? Τους έβαλα με την Αριάννα, κάναμε φρέσκα ζυμαρικά, κάναμε κουλουράκια, κάναμε τσουρέκι, κάναμε γλυκές ζύμες, τάρτες. Ξεκινάει δυνατά. Ξεκινάει δυνατά και της αρέσει να έρχεται εδώ περισσότερο, εδώ, γιατί υπάρχει χώρος. Το Νόλαν είναι πιο μαζεμένο, δεν έχει κάπου να κάτσει, ενώ εδώ μπορεί να κάτσει μαζί μου σε ένα περιψωμένο σκαμπουδάκι και να βλέπει την όλη διαδικασία. Και έτσι είναι μικρός ακόμα, εντάξει. Και έτσι μικρός, αυτοκινητάκια, μετά από λίγο γκρινιάζει, τον κυνηγάμε πάνω κάτω εδώ πέρα, μην τον χάσουμε. Έστω ότι μετά από πολλά χρόνια, το MasterChef τελειώνει. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου παρουσιαστή σε μια διαφορετική εκπομπή ή όχι? Παρουσιαστεί σε μια διαφορετική εκπομπή? Όχι, ναι. Ένα τηλεπαιχνίδι, ας πούμε. Ήταν, νομίζω ότι ο Λεωνίδας είναι πιο κατάλληλος για αυτό. Ναι, ναι, άνετα. Τώρα μαζί με τον Λεωνίδα και τον Πάνο, γιατί και η παρέα μετράει πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Και να περνάς καλά, θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Μόνος μου θα έκανα λιγότερα πράγματα. Δεν λέω ποτέ όχι. Όπως δεν είπα όχι και όταν με πλησιάσανε για το MasterChef. Αν το είχα φανταστεί ποτέ, όχι, δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Κοίτα να δεις που. Πάμε για πέμπτη σεζόν. Με τα παιδιά από το MasterChef έχεις καθόλου επαφές? Τελευταία τώρα μίλησα με τον Σταυρή που με πήρε από Κύπρο. Καλά είναι. Πολλά καρπούζια κάτω από τις μασχάλες του. Τρέχει. Ελπίζω να προλαβαίνει. Και δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Σε ενημερώνω εγώ ότι στην εκπομπή μας θα είναι και ο Σταύρος, ο Βαρθαλίτης. Δεν το ήξερα. Τώρα ναι, θα μαγειρεύει. Μπράβο. Όπως και ο Λάμπρος ο Βακιάρος. Πώς σου φαίνεται αυτή η καριέρα των παιδιών? Ό,τι επιλέξεις να κάνεις, να το κάνεις αργά, σταθερά και να το κάνεις καλά πάνω απ' όλα. Το άλλο μεγάλο πρόγραμμα του σταθμού, το GNTM, το βλέπεις? Γιατί είχατε στείλει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τον Λεωνίδα πέρυσι. Σίγουρα τα πρώτα θα παίξουν, θα τα δω. Εκτός αν έχω κάποιο θέμα με τα παιδιά, κλάματα, μπάνια. Υπήρξε και μια άτυπη, σε εισαγωγικά, χιουμοριστικά, κοντρίτσα. Ποια λες? Δηλαδή κάποια στιγμή είχες πει στο MasterChef ότι στον Βαρθαλίτη ότι δεν είναι πασαρελίτσα εδώ. Έχεις έρθει με ένα στυλ που εμένα δεν δείχνει όριμο. Δεν κάνουμε πασαρελίτσα εδώ πέρα. Το περιμέναμε τώρα αυτό. Αφού μας έδωσε πάσα η Βιγκάρα. Παιδιά, η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα. Γιατί είχε πει δεν είναι μαγειρικούλα, ε. Φανταζόσουν τον εαυτό σου έτσι με μια οικογένεια, μεγάλη οικογένεια? Το είχα φανταστεί. Ήθελα οικογένεια. Η οικογένεια Κοντιζά αυξάνεται κατά ένα μέλος. Μεγαλώνει. Πώς να το πω, μεγαλώνει. Ναι, πεντάδα, παίζουμε μπάσκετ. Με το καλό θέλω να ευχηθώ. Πάντα πολύ καλά όλη η οικογένεια. Με το καλό πολύ να έρθει και το νέο μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κοριτσάκι το παιδί που περιμένουμε? Είναι κοριτσάκι. Μπράβο, τέλεια. Πότε περιμένετε? Νοέμβρη. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, στα δύο προηγούμενα παιδιά ήσουν στο μευτήριο. Ναι. Θα είσαι και τώρα? Μακάρι να μπορώ να είμαι. Ναι, ανάλογα βέβαια μου και με τα μέτρα που πρέπει να πάρω. Νομίζω ο πατέρας μπορεί. Πρώτη φορά που ήταν με την Αριάννα, δεν νομίζω ότι τη θυμάμαι. Πολύ λίγο. Νούμερο 2 με τον Γέντζη πιο εύκολα. Τώρα με το 3. Οπότε τώρα έρχομαι. Ένα τέταρτο φύγαμε. Να πάνε όλα καλά. Με το καλό. Έψαχνα, δεν βρήκα πουθενά φωτογραφίες γάμου. Αρχικά θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι για σένα, δεν χρειάζεται να τα βγάζεις προς τα. Έτσι είμαι εγώ. Το λέω σε Σωτήρης, έτσι. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό. Και ο γάμος που είχαμε κάνει ήταν πολύ τυπικός και μικρός. Και με λίγους τους συγγενείς και μόνο? Ούτε καν. Δηλαδή ήταν πολύ. Κάναμε έναν πολιτικό γάμο. Αλήθεια. Πού? Στο Δημαρχείο του Νέου Ηρακλείου.
Αυτό έγινε τώρα πρόσφατα επί MasterChef ή πιο παλιά? Ένα μήνα πριν ανοίξει τον Όλαν. Οπότε έγινε πριν το MasterChef. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνε όλα καλά. Γεια. Yeah.